έξω που δεν θα λέω. Αγαπητοί διευθυντές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ζήτησα μάλλον την κάνουσα την έκτακτη σύσκεψη για να δούμε πέντε πράγματα. Και κύριε Πρόεδρε, τον Συλλόγο Γονέων, φίλοι και υπόλοιποι που παρακολουθείτε, να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε. Δεν θα έχουμε παρουσίες, απλά πρέπει να κάνω μια κουβέντα σήμερα, εφόδες της ύλης, για τα προβλήματα που προέκυψαν πρόσφατα με την θέρμανση. Ο στόχος και η σημασία είναι να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα, έτσι, γιατί είναι μπροστά μας και όχι μόνο αυτά και ποικίλα προβλήματα. Τα 250.000 περίπου, και τώρα πια τα χρήματα που έρχονται για τα σχολεία, μιλάμε έτσι, αυτά που κατανέμει κάθε φορά το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτός είναι ο ρόλος, έτσι, κάνει μια διαμεσολάβηση, ότι έρχεται το διαβάζει προς τις σχολικές επιτροπές, οι οποίες αντίστοιχα χρηματοδοτούν ένα ύπαρξ στα σχολεία. Από 750.000 περίπου πήγαμε σε 312. Περικοπή πάνω από το 60%. Και βεβαίως τότε, πριν από 3 χρόνια, αλλά και ακόμη παλαιότερα, είχαμε το πετρέλαιο με πολύ διαφορετικότερες τιμές, έτσι, με πολύ χαμηλότερες τιμές. Είχε ξεκινήσει, θυμάμαι, με 0,30, 0,50, 0,60 και σήμερα πια είμαστε στο 1,30. Άρα είναι ανάποδα τα μεγέθη, έτσι, και οι πιστώσεις είναι μικρότερες και τα έξοδα αγοράς πετρελαίου είναι πολύ μεγαλύτερα. Αυτές κάποιων κεντρικών αυτερών πόρων και κανονικά έρχονται 4 φορές το μήνα, ένα τρίμηνο. Το χρόνο. Το χρόνο, 4 φορές το χρόνο. Αυτό που είναι τραγικό και εγκληματικό και εντελώς άδικο είναι ότι έχει εφαρμοστεί το ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα σχολεία, για το δημόσιο προκειμένο, δηλαδή είναι χασό και παράλογο από τη μια τσέπη να το δίνει και από την άλλη να το παίρνει το ίδιο το κράτος. Θα μπορούσε λοιπόν όπως και στο στρατό ή στην αστυνομία, δεν ξέρω σε άλλους δημόσιους φορείς, να καταργήσει αυτό το ειδικό φόρο κατανάλωσης του κράτους. Ούτε τίποτα άλλο, ούτε υποκινούμενος από πολιτικές παρατάξεις και αυτό το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ήρθαμε εδώ απλά γιατί δεν είχαμε πετρέλαιο στο σχολείο. Δεν υπάρχει, αυτή είναι η λογική τέλος. Λοιπόν, θα σας στεναχωρήσω λίγο η αλήθεια, αλλά πρέπει να δω κάποια πράγματα. Βλέπω μια κίνηση τις τελευταίες 2-3 μέρες να μπει κάποιο πετρέλαιο, έστω και 500 λίτρα σε κάποια σχολεία. Δεν διαφωνώ, για να μπορέσει να λειτουργήσει. Την πέμπτη μας το είπατε. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, κανείς γονέας πιστεύω, λογικός, δεν θέλει τα σχολεία να είναι κλειστά. Να κρατάνε τα παιδιά στο σπίτι. Έτσι, είναι λογικό πράγμα αυτό το πράγμα. Όμως και κανείς γονέας δεν θέλει να στείλει το παιδί του σε ένα σχολείο το οποίο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Δεν τις πληρεί όταν λείπει το πετρέλαιο, θέλει από μέσα στην άωση. Αν ήμασταν στην Τίνο ήταν αλλιώς το πράγμα. Λοιπόν, ακούστηκαν βέβαια κάποια πράγματα. Δεν θέλω να το σχολιάσω ότι ο καιρός είναι καλός, ότι οι γονείς δίνουν αλλού και αλλού και ας τα δώσει ο γονέας, θα δώσει τα λεφτά όπου του αρέσει. Δεν είναι υποχρεωμένος ο γονέας να πληρώσει τίποτα που να αφορά το σχολείο. Τίποτα. Τώρα. Μισό λεπτό. Μα τώρα φτάσαμε τις υπογραφές που παίρνουν στις επιτροπές. Για μένα δεν έφταναν ούτε τα 800 που παίρναμε. Στο τώρα φτάσαμε τώρα. Λοιπόν, και ακούστηκε. Ούτε εκείνα έφταναν. Λοιπόν. Θα μαζέψανε ένα όμως τώρα. Ακούστηκε λοιπόν και από διευθυντή σχολείο ότι είναι ντροπή να κλείσει το σχολείο. Ένα σχολείο είναι ντροπή να κλείσει για το θέμα του πετρελαίου στην άωση. Ποιος λέει ότι. Ποιο είμαστε περίπου εμείς που κλείσαμε τον τέταρτο. Μην λείπει μας το κάνουμε. Όμως νομίζω ότι από αξιοπρέπεια ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε από αξιοπρέπεια. Θα είναι ντροπή αν έστειλα το παιδί μου να κάνει μάθημα σήμερα υπ' αυτές τις συνθήκες χωρίς το τέταρτο να έχει πετρέλαιο. Λοιπόν, στο τώρα. Τώρα θα σας χαρουπήσω. Η Ένωση, ναι, κάπως έτσι. Η Ένωση θα στείλει τα παιδιά στο σχολείο. Στα σχολεία εννοείται που έχουν πετρέλαιο να λειτουργήσουν. Για να περιμένει ακριβώς την απόφαση, την προσπάθεια που θα κάνει στην Πέμπτη.
Πιστεύω ότι όλα τα σχολεία, εδώ οι διευθυντές, ας με διαψεύσει κάπως, θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτές τις μέρες. Την Τετάρτη, καλώς ή κακώς θα αποφασίσει και Τετάρτη το πρωί, κανένα σχολείο δεν θα λειτουργήσει. Θα πάμε στην πλατεία όλοι μαζί, κάνουμε μια πορεία. Την Τετάρτη το πρωί. Και το απόγευμα θα είμαστε πάλι όλοι οι γονείς στο νοσοκομείο. Είναι μια ημέρα αγώνα λοιπόν για την Άωσα. Θεωρούμε παιδεία και υγεία ένα πράγμα και θα το παρέψουμε όλοι μαζί. Το απόγευμα θα είμαστε μαζί σας στην υγεία. Στο νοσοκομείο που αφορά όλους μας. Όλα τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν Τετάρτη. Θα πάμε εκεί πορεία, γονείς, μαθητές, τα πάντα. Από τα χωριά θα ανεβάσουν τα παιδιά με τα λεωφορεία και θα κάνουμε ένα συλλαλητήριο διαμαρτυρία για την παιδεία. Γιατί το πετρέλαιο στα σχολεία είναι ελάχιστο. Είναι ελάχιστο. Τώρα τελείωσε το Τετάρτο. Νομίζω το πρώτο Δευτέρο, σε μια εβδομάδα θα τελειώσει το 9ο, το 10ο κλπ. Λοιπόν, θα είσαι μόνο σου. Στην ουσία δεν έχει κάτι διαφορετικό από αυτό που λέμε εμείς. Ούτε και εδώ άκουσα κάτι διαφορετικό. Όμως, θα δίνω το λόγο του δικό μου και της Ένωσης, όταν θα ξαναβρεθούμε σε λίγες μέρες στην ίδια κατάσταση, μετά θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Εμείς θα κυβερνηθούμε πάρα πολύ δυναμικά. Δεν φοράει άλλο. Το θεωρούμε ντροπή όλο αυτό που γίνεται. Είστε και συμμάχους δημάρχους, κύριε Δήμαρχε. Συμμάχους δημάρχους. Και πάρτε απόφαση μια φορά και εσείς και πείτε κλείνω τα σχολεία. Έχετε το δικαίωμα στα δήματα. Αυτό είναι που είπα πριν λοιπόν, τώρα ίσως ότι η Μαρία Μικρόλαβε, ότι έπρεπε μαζί από νωρίς να μας ακούγατε για αυτό που λέγαμε το καμπανάκι που χτυπάει και εμείς το βλέπαμε. Δεν υπάρχει πετρέλαιο, δεν υπάρχουν απορριπαντικά, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα στα σχολεία. Δεν μπορούμε να τα βάσουμε τα σχολεία μας. Πρέπει όλοι να έχουμε